Όσο μπορώ. Ναι, δεν είναι. Τι είναι όλα για όλα, τέλος. Θα κάνω πολλά για όλα. Να μην κάνω κανένα πόδι, κανένα. Όλα θα όλα, όλα, όλα για όλα. Δεν χρειάζεται να συζητάμε, ξέρουμε. Αυτό, πάμε. Ξέρουμε ότι δεν θα κάνεις κάτι λιγότερο. Θα δώσω ό,τι μπορείς. Πάντως δεν θα τα παρατήσω εύκολα. Πόσο είναι? 9, 6. Τελειώνει μέσα. Ποια είσαι? Ελένη. Ναι, δεν το συζητάμε. Τελειώνει. Παιδιά, παιδιά, όχι. Πάμε. Όχι, γενικά, είμαστε σοβαροί. Ναι. Μέχρι να τελειώσει ο αγώνας και πάμε με το 10 και μετά γελάμε και χαιρόμαστε με όλη την ψυχή μας και είμαστε ομάδα και πάμε καλά. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν στην ομάδα των μαχητών και έβλεπα συμπαίκτριές μου να γελούν έτσι πριν από ένα και αγώνα... Και κάποιος άντρας γέλασε. Δεν είδα πως γέλασε. Θα έλεγα πολλά περισσότερα από όσα είπε ο αγόρου. Το θεωρώ απαράδεκτο και φάνηκε κιόλας αυτό. Διότι η Ελένη, παρότι έχει κερδίσει καλά τη Μελίνα και είδα, είχαμε πει πως... Και σε αγώνα ο οποίος έχει να κάνει με τρέξιμο, όχι σε δύναμη. Ναι. Εντάξει, και σε δύναμη αντικειμενικά η Μελίνα είναι πιο δυνατή. Ναι. Αλλά βλέπεις ότι η Ελένη ήταν πολύ προσγειωμένη και έλεγε η κοπέλα, θα προσπαθήσω, μακάρι, να έχω ότι να σταθώ καλά, να πάρω τη σωστή στάση. Ήξερε λέει, ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας, παρότι έχει ξανακερδίσει τη Μελίνα και σε αγώνα ταχύτητας, που ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Βέβαια. Η Μελίνα με τη Μαρίνα, η οποία Μαρίνα κατά τη γνώμη μου χθες ήταν κακή. Δεν φάνηκε πουθενά. Ήταν κακή. Και στο πουθενά. Να κρατάει το καλάθι ήταν κακή. Και στους στόχους ήταν κακή. Και άστοχη. Δηλαδή, πότε ήταν, σε ποια παίκτρια ήταν που το καλάθι ήταν, το είχε κατηβάσει μπροστά. Στη Χαλκιά. Στη Χαλκιά. Και η Μαρίνα έχασε 2 στις 2 βολές ένα καλάθι μπροστά τη. Δηλαδή, αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι δεν είσαι πολύ συγκεντρωμένο. Βέβαια. Και. Τελικά αγωνίζεται η Μελίνα με την Χατζίδου και η Χατζίδου καταφέρει να την κερδίσει.